Πριν απ' όλα, θα ήθελα να ξεκινήσω με τα όσα στην ουσία έτσι αποκαλύψατε, όσα απαντήσατε σε μία συνέντευξή σας στο On Larissa και στον δημοσιογράφο τον Απόστολο Ράιδο. Μεταξύ άλλων είπατε ή μάλλον θα έλεγα δηλώσατε παρόν για τις επικείμενες εκλογές στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν χαρακτηριστικό το όσο αναφέρατε στον Απόστολο Ράιδο απαντώντας στη σχετική ερώτησή του ότι τάσαστε υπέρ μιας υποψηφιότητας από την πλευρά της αντιπολίτευσης σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και ανεξάρτητα από πρόσωπα η προϋπόθεση για να υπάρξει σοβαρή υποψηφιότητα απέναντι στην διαφαινόμενη υποψηφιότητα του κ. Αγοραστού, ο οποίος νομίζω δεν κατέβει για τέταρτη ή πέμπτη φορά, διορθώστε με, δεν θυμάμαι πλέον πόσα χρόνια εκλέγεται ο κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας. Για να υπάρξει λοιπόν μια σοβαρή υποψηφιότητα, η εκτίμηση που έχω είναι ότι αφενός πρέπει να είναι μία, δηλαδή δεν πρέπει να πολυδιασπαστεί ο χώρος της σημερινής αντιπολίτευσης σε όλο το φάσμα. Κατά την άποψή μου, θα ήταν ιδανικό να υπάρχει μόνο ένας απέναντί του. Πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύγκριση, σοβαρή δουλειά και σοβαρή προεργασία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και είπα ότι αν κάτι τέτοιο δημιουργηθεί ή ξεκινήσει, το πείραμα για την περιφέρεια θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι και εγώ θα το σκεφτόμουν υπό αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά νομίζω ότι και ανεξάρτητα από πρόσωπα, έτσι κι αλλιώς θα είχε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όπως γνωρίζετε ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα η περιφέρεια είναι η ανεμική αντιπολίτευση, με ό,τι κακό μπορεί να δημιουργήσει αυτό σε μια δημοκρατικά ελεγμένη αρχή. Μια δημοκρατικά ελεγμένη αρχή, εκλεγμένη αρχή όπως είναι η περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, χωρίς αντιπολίτευση δυσκολεύεται να λειτουργήσει και κατά τη γνώμη μου το έχουμε δει σε πολλές. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια, καθώς γίνεται, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ας το καθεστώς μια τέτοια κατάσταση, ειδικά όταν δεν έχει αντίλογο όπως δεν έχει σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Εγώ δήλωσα παρόν στην πολιτική ζωή της περιοχής και του τόπου, λέγοντας παράλληλα ότι, όπως είπατε και σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση, είμαι πριν απ' όλα γιατρός και διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Δεν είναι απαραίτητο να κατεβώ ούτε να εκλεγώ κάπου. Όμως, στο βαθμό που υπάρχει ένα διακύβευμα και υπάρχει κάπου ένα σημείο στο οποίο μπορώ να βοηθήσω, δήλωσα παρόν. Αυτό για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ μακρά και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ένα άθλημα 15 ημερών όπου κάποιος υποψήφιος παράγοντας που θέλει να κατέβει κάνει μια γύρα στην περιφέρεια και περιμένει να εκλεγεί. Ακόμη και αν εκλεγεί, έτσι δεν έχει κανένα νόημα, κατά τη γνώμη μου. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει ιεράρχηση των θεμάτων που χρειάζεται να λυθούν, δεν νομίζω ότι έχει καμιά αξία, καμιά διεκδίκηση, όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στο μικρότερο Δήμο της χώρας. Είναι σαφές έτσι το υπονοούμενό σας, ή μάλλον για το πού στρέφονται δεν τα μέλη σας. Αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, αυτά που αναφέρω, τουλάχιστον εγώ, δεν είμαι γνώστης καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο από εδώ μέχρι την Αθήνα. Έτσι. Και καμιά, αν θέλετε, συσπήρωση ατόμων, προσώπων ή πολιτικών παραγόντων που να συζητάνε κάτι τέτοιο. Η ερώτηση είναι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή θεωρητική και η απάντηση είναι θεωρητική. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να διαμορφώνεται και προφανώς δεν νομίζω ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδο παραγόντων. Γνωρίζω 5-6 ονόματα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιφέρεια. Δικαίωμά τους προφανώς και καλά κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω κανένας άλλος είδους συζήτηση ή σύγκληση, με δεδομένο επίσης που, όπως είπα προηγουμένως, καλώς ή κακώς η ομάδα των συμβούλων της αντιπολίτευσης έχει συγκεκριμένα προβλήματα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να συγκροτηθεί. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Εκλογική ομάδα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν αυτή η πρόταση τώρα που καταθέτεται και σχετικά νωρίς, γιατί ακόμη δεν έχουν, η αλήθεια είναι, ανοίξει τα χαρτιά για τις περιφερειακές εκλογές. Αν η πρόταση που καταθέτεται στην παρούσα χρονική στιγμή και με τα δεδομένα που όλοι έχουμε μπροστά μας και την στάση, όπως είπατε, που κρατάει η αντιπολίτευση, αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχει τελικά στο τέλος προς αυτή την αναμέτρηση ένα αποτέλεσμα, αν είναι εφικτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα και διευκρίνεις τα ζητήματα για τις περιφερειακές. Έτσι, το ένα είναι πότε θα γίνουν. Το δεύτερο είναι αν θα γίνουν μαζί ή πολύ κοντά με τις δεύτερες, έτσι πως γίνουν οι ημερομηνίες σήμερα,
έτσι, με τις δεύτερες κοινοβουλευτικές εκλογές που όλοι εκτιμούν ότι θα γίνουν. Μετά τις πρώτες εννοώ. Έτσι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν έχουν απασχολήσει νομίζω κανένα κόμμα ακόμα, κακώς κατά τη γνώμη μου, και καμιά αυτοδιοικητική ομάδα ή τους υπεύθυνους των αυτοδιοικητικών, της αυτοδιοίκησης των κομμάτων, όλων των κομμάτων. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για πρόσωπα και υποψηφίους, αλλά ενδεχομένως, ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλίας, είναι πολύ αργά ίσως ή είναι αργά ήδη να συζητάμε για συγκρότηση ομάδας που δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι πολύ εύκολο το να συγκροτήσεις ομάδες ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς ενδεχομένως και από διαφορετικά υπόβαθρα σε 4 διαφορετικούς νομούς της Θεσσαλίας και να κάνεις μια σοβαρή ομάδα. Όπως είπα και στην αρχή, χωρίς αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τρέχει κανείς εντός εισαγωγικών τζάμπα. Έτσι. Πρέπει, αν θέλουμε να αφήσουμε μια μαγιά πίσω και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι πέρα από πρόσωπα στη συγκρότηση μιας σοβαρής αντιπολιτευτικής, απέναντι στο, δεν το βλέπω έτσι, αλλά τουλάχιστον μια σοβαρής αυτοδιοικητικής ομάδας στην περιφέρεια από αυτό που παλιά συνηθίζαμε να λέμε δημοκρατικό χώρο τουλάχιστον ή έστω από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό που είπα εγώ κυρίως είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό. Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνο. Κατά συνέπεια, θα κινηθείτε εσείς τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο προλαβαίνω τη δουλειά μου, ναι, γιατί είναι και ένα θέμα σοβαρό αυτό. Έτσι είναι, όσο μπορώ να βοηθήσω σε κάτι που το θεωρώ σημαντικό, θα βοηθήσω. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, κύριε Μπαριώτα. Πάμε και ένα σχόλιο σας άθελα για την πολιτική επικαιρότητα και όσα όλοι παρακολουθούμε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα σχόλιο σας και τα όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και τα όσα ακούσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είχα πει κάποτε σε μια ανάλογη συνέντευξη, παρομοίωσα τη ΔΕΘ, το πολιτικό του κομμάτι, με το παζάρι της Λάρισας. Από την άποψη της φασαρίας και του θεάματος. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός παροχολογίας πάει πολύ παλιά στη ΔΕΘ και κατά τη γνώμη μου κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Η υποχρέωση που νιώθει ο Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε αρχηγός της αντιπολίτευσης να πλειοδοτούν σε παροχές είναι κάτι το οποίο δεν κάνει καλό σε κανέναν πλέον. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστική ούτε οι προσφορές του κυρίου Τσίπρα, ούτε οι αντίστοιχες προσφορές της κυβέρνησης, με δεδομένη την δημοσιονομική στενότητα της χώρας, την οποία επιμένουν όλοι να ξεχνούν όταν κάνουν παροχές οι ίδιοι και τη θυμούνται όταν κάνουν παροχές οι απέναντι. Το λέω γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό μου απαντούν δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει που πήγε το χρέος 410 εκατομμύρια, 406 δισεκατομμύρια και ανεβαίνει. Έτσι, η πολιτική των επιδομάτων είναι σωστή. Ας μεγαλώνει το χρέος. Αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, κατά τεκμήριο, καλοπροαίρετοι πολύ, ξαφνικά όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να κάνει τα ξήματα, γιατί τα περί ταξιμάτων πρόκειται, των 10 και των 20 δισεκατομμύριων ευρώ, θυμηθήκαν ξαφνικά το χρέος. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν έχει μεγάλο δημοσιονομικό περιθώριο. Και κανένα από τα δύο, καμιά από τις δύο τοποθετήσεις που άκουσα δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Είναι κανονική παροχολογία, είναι ο γνωστός ελληνικός καρκίνος του Τσοβόλα, πάρτε όλα αν θέλετε, μια και έτσι καθιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια, προεκλογικά. Δεν έχει κανένα νόημα. Ήθελα να πω ότι ακούγοντας ταυτόχρονα ή μάλλον παράλληλα την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, υπήρχαν συγκεκριμένα πράγματα, πολύ περιορισμένα όσον αφορά το ύψος των παροχών και κυρίως είχαν τη λογική που εισάγει η σοσιαλδημοκρατία, η οποία είναι η λογική της αναδιανομής. Ότι παίρνουμε από ψηλά για να δώσουμε σε αυτούς που δεν έχουν. Κόβουμε, για παράδειγμα, τις υπερβολικές γονικές παροχές που ξεπερνούν τις 400.000, μια και κανένας μέσος άνθρωπος δεν έχει 800 χιλιάρια για να δώσει στα παιδιά γονικές παροχές, έτσι ώστε αυτά που κερδίζουμε να τα επενδύσουμε κάπου αλλού. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να έχει συζήτηση νόημα μια τέτοια συζήτηση. Προσπαθούμε χρόνια να βάλουμε ένα τέτοιο πλαίσιο σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς καταλήγουμε πάντα σε αυτό το πανηγύρι του πάρε κόσμο, το οποίο κατά τη γνώμη μου, όπως το είπα και προηγουμένως, θα το επαναλάβω, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Που λέτε ότι δεν αφορά ποτέ το ΠΑΣΟΚ. Όχι προς Θεού, είπα. Το Τσοβόλα πάρτε όλα, νομίζω ότι αφορά και το ΠΑΣΟΚ μια άλλη εποχή. Δεν είναι οι ίδιες εποχές, έτσι. Δεν είναι ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ίδιο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το κατάλαβε πρώτο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ από το 2010 μέχρι το 2015, μέχρι το 2013. Αλλά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, σε μια χώρα στην οποία η μεσαία τάξη και η κατώτερη τάξη πλήρωσε με αίμα
την περίφημη πολιτική περιστολής περιορισμού το χρέος και ελέγχου το χρέος μετά τη χρεοκοπία του 2009 της κυβέρνησης Καραμανλή, δεν μπορούμε σήμερα να μοιράζουμε λεφτά από τα μπαλκόνια. Έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει ένα τεράστιο μέρος του εισοδήματός τους, ούτε μπορούμε να μιλάμε με παροχές με 10 και 11% και 12% πληθωρισμό, ο οποίος και τα μικρά παιδιά ξέρουν ακόμα και οι γιατροί, δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγοι, ξέρουν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να τσακίσει κανείς το λαϊκό εισόδημα. Ο προϋπολογισμός που τρέχει, ο πληθωρισμός που τρέχει τσακίζει την αγοραστική δύναμη των μικρών και των μεσαίων. Οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν καλό εισόδημα, ισχυρό εισόδημα, δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άνοδο των τιμών. Δεν πλήττονται ιδιαίτερα. Όμως τα νοικοκυριά που είναι στα όρια της φτώχειας αρχίζουν να έχουν διλήμματα του στυλ τρόφιμα ή καύσιμα για τον ερχόμενο χειμώνα και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πολύ φοβάμαι. Μάλιστα. Τώρα, τέλος, αυτό το ζήτημα των υποκλοπών, αυτό το θέμα, θεωρείτε ότι έχει αποκόψει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ μετεκλογικά? Έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ χρήσιμο για για τη Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως για το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το μετεκλογικό σενάριο με βάση φανταστικές εκδοχές. Η αλήθεια είναι όμως ότι τις μετεκλογικές συνεργασίες τις επιβάλλουν τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι μετά τις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, που νομίζω ότι θα γίνουν, θα μιλάμε για σχήματα κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Εκεί οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων λόγω της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, αν θέλετε, γιατί τα ποσοστά που παίρνει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του, ας μην κρυβόμαστε. Έτσι. Όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, παρόλο που πολλοί προσπαθούν να το φορτώσουν στον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης είναι το θύμα της κατάστασης. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το θέμα, αυτό είναι που δηλητηρίασε το κλίμα σήμερα. Αν υπάρχει κάποιο που ευθύνεται για το πολύ μεγάλο ρήγμα που δημιουργήθηκε και με το ΠΑΣΟΚ, αλλά κατά την εκτίμησή μου και με τους πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είναι έξαλλοι και νιώθουν προδομένοι, αν θέλετε, από την πολιτική Μητσοτάκη, είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε υποσχόμενη διαφάνεια, πλήρη διαλεύκανση κτλ. Για να καταλήξουμε σε αυτό το πραγματικό, πώς να το πω, υποκριτικό. Ας μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη, την υποκριτική παράσταση στη Βουλή, όπου τα πάντα είναι απόρριτα, τα πάντα δεν μπορούν να συζητηθούν και κανένα στοιχείο δεν δίνεται. Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να εξομαλύνει το πολιτικό κλίμα, οφείλει να δώσει εξηγήσεις γιατί παρακολουθούσε αυτούς που παρακολουθούσε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, γιατί παρακολουθούσε και όσους άλλους ενδεχομένως παρακολουθούσε και κυρίως να κάνει μια πρόταση τέτοια που να βάζει φραγμό σε αυτό, να βάζει διαφάνεια δηλαδή, ή να βάζει, αν θέλετε, υπερκομματικό έλεγχο στην ΕΕΠ. Δεν μπορεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στόχος της οποίας υποτίθεται είναι ο αντίπαλος από την άλλη μεριά του Αιγαίου κυρίως, να παρακολουθεί τους αντιπολιτευόμενους και τους συμπολιτευόμενους. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αφιερωθεί στο έργο της και να σταματήσει, γιατί δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα να σταματήσει να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας σπόρους, λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Μάλιστα. Όχι με διαφανή τρόπο και όχι με εύλογο τρόπο. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, όχι για αυτή την κυβέρνηση μόνο, πρέπει να σταματήσει γενικώς. Μια και καλή. Δεν μπορεί η ΕΕΠ να εξυπηρετεί συμφέροντα κομμάτων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Κύριε Μπαριώτα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.